Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όπως είχα πει και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της Γιώργη Τηλεόρασης τον κύριο Γιάννη Ταχματζίδη, δήμαρχο Λαγκαδά. Κύριε Ταχματζίδη, ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Γεια σας και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω, Δημάρχε, μετά του χιονιά. Η επικαιρότητα αυτό λέει. Και πραγματικά ήταν από την πρώτη, ουσιαστικά, ο πρώτος χιονιάς από την αρχή της θητείας σας. Γιατί πέρσι δεν νομίζω να είχατε ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα θα ήθελα να μου πείτε, ξεκινώντας, πώς ήταν τα πράγματα στο Δήμο σας, μιας και είστε ένας Δήμος ο οποίος έχετε αρκετά χωριά, και αν θεωρείτε ότι το πρόσημο ήταν θετικό ως προς την αντιμετώπιση του χιονιά. Ναι, από όσο γνωρίζετε, κύριε Φερέ, ο Δήμος Λαγκαδά κατά το ίμιση και πλέον είναι ορεινός. Έτσι λοιπόν οι χιονοπτώσεις στον ορεινό όγκο του Δήμου Λαγκαδά ήταν αρκετές. Προς στιγμή δημιουργήθηκαν κάποια μικροπροβλήματα. Τα συνεργεία όμως του Δήμου σε συνεργασία με την πολιτική προστασία της περιφέρειας μπόρεσαν και κράτησαν τους κεντρικούς άξονες ανοιχτούς. Σε ποια σημεία ήταν αυτά, Δημαρχέ, περίπου? Κυρίως τα προβλήματα εντοπίστηκαν στις δημοτικές ενότητες Καλυδίων, Βερτίσκου και Σοχού. Σήμερα που μιλάμε οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Ο παγετός βέβαια εξακολουθεί να υπάρχει και γι' αυτό σε σημεία των οδικών αρτηριών εξακολουθεί να υπάρχει πάγος. Εμείς ενεργούμε καθημερινά προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε και κρατήσαμε βέβαια τους δρόμους ανοιχτούς. Ρίχνουμε αλάτι όπου χρειάζεται. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν κυρίως μέσα σε κατοικημένες περιοχές, γιατί τους κεντρικούς άξονες τους κρατήσαμε ανοιχτούς από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτόν τον λόγο, συνεργεία του Δήμου εξακολουθούν να ρίχνουν αλάτι και μέσα στις κατοικημένες περιοχές, προκειμένου σιγά σιγά να μπούμε στην ομαλότητα. Να απομακρυνθεί ουσιαστικά ο πάγος από τις περιοχές στις οποίες δεν μπορεί να βλέπει το φως καλά και δεν έχει λιώσει. Ακριβώς. Οι θερμοκρασίες, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ χαμηλές, με αποτέλεσμα και όποιο χιόνι λιώνει να μετατρέπεται σε πάγο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτόν τον λόγο η παρέμβασή μας είναι καθημερινή και νομίζω ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Επιπλέον τα σχολεία στο Δήμο Λαγκαδά, να πω ότι Δευτέρα-Τρίτη παρέμειναν κλειστά λόγω του παγετού. Με συνεργεία του Δήμου πάλι αποκαταστήσαμε έτσι τους δρόμους που οδηγούν προς τα σχολεία και η λειτουργία τους από σήμερα Τετάρτη γίνεται κανονικά. Δήμαρχε, θα ήθελα να μου πείτε τώρα αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων, γιατί θα ήθελα να μείνουμε λίγο εδώ πέρα. Πώς λειτουργούν τα σχολεία σήμερα, τόσο στο δικό σας Δήμο όσο και γενικότερα, μιας και πραγματικά αυτό που είπαμε, για παράδειγμα Σοχός, είναι ένα ψηλό μέρος, έχει κρύο αρκετό. Πώς είναι τα σχολεία, πώς πάνε τα παιδιά σχολείο εν μέσω κορονοϊού? Είχαμε ακούσει από το Υπουργείο ότι θα πρέπει τα παράθυρα να είναι ανοιχτά, να αερίζονται οι αίθουσες. Όταν σε ένα σημείο, γι' αυτό και δίνω το Σοχός παράδειγμα, όταν έχει μείον 2 εκεί πέρα πάνω. Πώς μπορούν τα παιδιά να είναι καλά στην αίθουσα για να νιώθουν καλά και να μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα? Είναι πολύ δύσκολο νομίζω, Δήμαρχε. Ναι, είναι πολύ πιο μείον οι θερμοκρασίες στο Σοχό που αναφέρατε παράδειγμα. Ήταν μείον 7, μείον 8 οι θερμοκρασίες. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί με τις οδηγίες του Υπουργείου που πρέπει να μένουν ανοιχτά τα παράθυρα κάποιες στιγμές έτσι κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, είναι ένα πρόβλημα γιατί οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να είναι χαμηλές και ο κίνδυνος να ασθενήσουν τα παιδιά από κρυολόγημα είναι υπαρκτός. Είναι δύσκολο. Εσείς θερμαίνετε τις τάξεις? Ναι, όλα τα σχολεία θερμαίνονται κανονικά. Παρ' όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, επειδή πρέπει κάποιες στιγμές τα παράθυρα των σχολείων να παραμένουν ανοιχτά προκειμένου να αερίζονται λόγω του COVID, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι δύσκολο, Δήμαρχε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό. Έχουμε δει και εικόνες με τα παιδιά να πηγαίνουν με κουβέρτες στο σχολείο ή να χρησιμοποιούν κάποια πράγματα για να ζεσταθούν. Αλλά είναι πραγματικά δύσκολο. Και επίσης το να ζεσταίνετε τις τάξεις και μετά παράλληλα να είναι ανοιχτά τα παράθυρα είναι δώρο-άδωρο. Είναι μία ή άλλη. Πάλι με το που θα ανοίξει το παράθυρο θα φύγει ζέστη έξω. Έτσι είναι όπως το λέτε. Είναι λογικό. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα τα νεότερα σχετικά με το δεύτερο γυμνάσιο του Λαγκαδά. Είναι μια ιστορία την οποία την παρακολουθούμε εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια να υφίσταται στο Λαγκαδά αλλά και στην επικαιρότητα. Και θα ήθελα να μου πείτε σήμερα σε ποια κατάσταση βρίσκεστε, μιας και νομίζω ότι έχετε ήδη ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες για αυτό το θέμα. Ένα θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, κρατάει εδώ και 15 χρόνια.
Ναι, το πρώτο αίτημα έγινε το 2006 από την τότε Δημοτική Αρχή. Στην διαδρομή μέχρι και σήμερα το έργο κινδύνευσε αρκετές φορές να απενταχθεί. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε είδαμε ότι είναι μια διαδικασία σε πρόοδο. Κυνηγήσαμε όλες τις ενέργειες τις οποίες θα έπρεπε να κάνουμε και εσείως φτάσαμε, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέρμα, γιατί προχθές πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι μέσα στα σχολεία που πρόκειται να δημιουργηθούν στα άμεσα επόμενα χρόνια είναι και το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά. Είναι ένα αίτημα, όπως αναφέρατε, ετών, από το 2016 και σήμερα 2006. Μπορούμε να πούμε ότι 2006 και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου λέει ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν το 2013 και το έργο θα παραδοθεί το 2015. Άρα λοιπόν είναι μια καλή εξέλιξη αυτό το πράγμα για την κοινωνία του Λαγκαδά, γιατί τα παιδιά πλέον θα μπορούν να είναι σε ένα σύγχρονο, σε ένα μοντέρνο σχολείο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής. Η διοίκηση βέβαια έχει συνέχεια, έτσι, είναι ένα έργο το οποίο δεν το οικειοποιούμε, είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, το 2016, πλην όμως κινδύνευσε αρκετές φορές να απενταχθεί και αυτό το οποίο κάναμε εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε είναι να κυνηγήσουμε όλες τις διαδικασίες για να φτάσουμε σήμερα στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το σχολείο πλέον είναι μια πραγματικότητα. Πότε είπαμε θα ξεκινήσει, το 2023? Το 2023 θα ξεκινήσει και το χρονοδιάγραμμα λέει το 2025 θα παραδοθεί το σχολείο στην κοινωνία του Λαγκαδά. Είναι πάρα πολύ στην νεολαία του Λαγκαδά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δήμαρχε, γιατί ξέρετε, το βλέπουμε και σήμερα στη ζωή μας. Η Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Παιδείας, είχε πει χαρακτηριστικά ότι ο μέσος όρος των ανθρώπων στην τάξη, των παιδιών στην τάξη, είναι γύρω στα 17 με 19, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα λέει άλλα νούμερα, ειδικά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στους όμορους γύρους δήμους όπως είστε και εσείς. Τα παιδιά υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το μέσο όρο τον οποίο είχε δώσει η κυρία Κεραμέως, κάτι το οποίο στη συνέχεια τον άλλαξε. Αυτό είναι ουσία ότι, και το βλέπουμε και σήμερα, ότι εν μέσω COVID, αντί να έχουμε όλο τον κόσμο μέσα, όλα τα παιδιά μαζεμένα μέσα στην αίθουσα, θα ήταν πολύ καλύτερο να μπορούσαμε να κάνουμε μια διάχυση αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών, ούτως ώστε να μην έρχονται τόσο επαφή το ένα με το άλλο, αλλά παράλληλα να λειτουργεί η ακαδημαϊκή τους πορεία, η σχολική τους πορεία καλύτερα. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την σχολική στέγη, είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί πολλά σχολεία, ιδιαίτερα στους επαρχιακούς δήμους, έχουν κλείσει. Και έχουν κλείσει λόγω της υπογεννητικότητας η οποία υπάρχει, έτσι. Σε ένα χωριό, ας πούμε, η πρώτη τάξη, στις αρχές του σχολικού έτους, η πρώτη τάξη είχε ένα παιδί. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το πράγμα, εάν συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια, στο τέλος θα λειτουργεί ένα σχολείο εδώ και ένα, ξέρω εγώ, σε κάποια αρκετά χιλιόμετρα. Mm-hmm. Γιατί, όπως πολύ καλά ξέρετε, έγινε συγχώνευση σχολικών μονάδων. Με αποτέλεσμα σήμερα τα παιδιά να συγκεντρώνονται σε μία σχολική μονάδα και βέβαια οι τάξεις σε αρκετά σχολεία λειτουργούν και λόγω της παρουσίας παιδιών αλλοδαπών οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο η πολιτεία θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, γιατί από αυτό που κινδυνεύει η χώρα μας δεν είναι τόσο η οικονομία ή οτιδήποτε άλλο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος και η μεγαλύτερη παγίδα είναι η υπογεννητικότητα σε αυτή τη χώρα. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία κάποια μέτρα, όπως το επίδομα τέκνου. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι αργήσαμε, Δήμαρχε, να το πάρουμε αυτό. Γιατί... Αργήσαμε πάρα πολύ και τα μέτρα θα πρέπει να είναι περισσότερο γενναιόδωρα, να δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Βέβαια, όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την ανεργία που υπάρχει σήμερα. Άρα, λοιπόν, πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα ζευγάρι θα πρέπει να κάνει έναν προγραμματισμό για να δει, ας πούμε, τι οικονομικά έχει για να μπορεί να τεκνοποιήσει κιόλας. Και να φέρει στον κόσμο παιδιά τα οποία μετά θα γίνουν δημότες και πολίτες αυτού του τόπου και να προχωρήσουν και αυτά με τη σειρά τους. Ακριβώς. Δήμαρχε, πραγματικά πάντως δέχομαι και πρέπει να τονίσω το γεγονός ότι έχεις δώσει ιδιαίτερη μέρημνα και φαιά ουσία πάνω στο ζήτημα της σχολικής στέγης, γιατί πριν από λίγο καιρό μόλις εγκαινιάσατε σαν δημαρχιακή διοίκηση, να το πω έτσι, σαν αυτοδιοικητική διοίκηση, το ειδικό σχολείο του
Δήμου Λαγκαδά, το οποίο ήταν επίσης μια ιστορία που ακούγονταν πάρα πολύ καιρό, έπαιζε, αλλά επί της ουσίας εσείς το εγκαινιάσατε και πρώτη φορά πήγατε το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Επίσης είναι ένα σχολείο το οποίο σερνόταν για αρκετά χρόνια, η υλοποίησή του παρέμενε στα χαρτιά για αρκετά χρόνια. Και γι' αυτό το έργο επίσης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Προκοπίδη το πήραμε πολύ ζεστά και μπορέσαμε και κατορθώσαμε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σχολείο επωφελία των οικογενειών και δημοτών μας και όμορων δήμων προκειμένου τα παιδιά αυτά να τύχουν μιας εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα πρέπει να πω και συλληπιτήρια, γιατί δεν νομίζω να τα είχαμε πει από τότε. Είχαμε λίγο καιρό να βρεθούμε, κύριε Ταχματζίδη. Συλληπιτήρια για τον Μητροπολίτη Λαγκαδάλη της Κερεντίνης, ναι. Τον Σεβασμιότατο Ιωάννη, ο οποίος έφυγε, να το πω πρόωρα. Ήταν ένας αγαπημένος και προσωπικά αγαπημένος μου άνθρωπος και έφυγε, νομίζω, πάρα πολύ σύντομα από αυτή την νόσο η οποία μας χτύπησε την πόρτα. Είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά μας πονά όλους τους δημότες του Δήμου Λαγκαδά. Θα έλεγα. Προσωπικά με πονάει πάρα πολύ το γεγονός της απώλειας του Δεσπότη, γιατί ήταν ένας πολύ σοφός άνθρωπος, πολύ δραστήριος άνθρωπος. Έχει να επιδείξει ένα τεράστιο έργο στο Δήμο Λαγκαδά. Μπόρεσε να βγάλει το Λαγκαδά έξω από τα όρια του Δήμου, τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, ο Λαγκαδάς έγινε γνωστό και λόγω του Μητροπολίτη του. Προσωπικά το γνώριζα αρκετά χρόνια, χαρακτηριστικά από το 2012 ήταν, όταν είχαμε ξεκινήσει μέσα από τη γύρω τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα της γύρω τηλεόρασης, να εκπέμπουμε κάθε Κυριακή, αλλά και στις γιορτές και στις μεγάλες εθνικές επαιτίους, τις δοξολογίες οι οποίες τελούνταν τόσο από τον Ιερό Ναό, τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, αλλά και από τον κεντρικό σας, εκεί που είναι απέναντι η Εκκλησία, ναι. Απέναντι από εσάς. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε γυρίσει όλο τον Δήμο Λαγκαδά, εγώ έτσι έμαθα να σας πω την αλήθεια, τα χωριά του Λαγκαδά, γιατί τα είχαμε περπατήσει όλα, αλλά από την άλλη πλευρά και στα όρια ουσιαστικά του ποιμένα του, γιατί ήταν Λαγκαδάλη της Κερεντίνης. Αιωνία του Ιμνήμη. Τεράστια απώλεια. Τεράστια αιωνία του Ιδήμου και πραγματικά ήταν τεράστια απώλεια, ήταν ένα πλήγμα για τον τόπο. Γι' αυτό και μέσα από αυτή τη συνέντευξη θα ήθελα να δώσω και τα δικά μου τα συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια. Ας ξεκινήσουμε πάλι, συνεχίσουμε πάλι με τα τετριμένα όμως, Δήμαρχε, της καθημερινότητας και θέλω να δούμε ένα άλλο ζήτημα το οποίο λιμνάζει εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια αυτό το θέμα. Δεν είναι άλλο από το αποχαιρετευτικό. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα. Τι νεότερα έχετε σήμερα να το δώσετε στους δημότες σας μέσα από αυτό το βήμα που σας δίνουμε, αναφορικά με το αποχαιρετευτικό, ένα ζήτημα το οποίο είναι σήμερα, αν μη τι άλλο, ζήτημα πραγματικά ουσίας. Γιατί μιλάμε για 2021 πλέον και δεν νοείται κάποιες περιοχές να μην έχουν, να έχουν ακόμα, να μην το πω, να μην έχουν αποχαιρετευτικό. Ναι, όντως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς βέβαια έχουμε και την λίμνη Κορώνια, η οποία προστατεύεται έτσι περιβαλλοντικά και εντοπίσαμε το πρόβλημα, γι' αυτό και κινηθήκαμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τη δημιουργία αποχαιρετευτικών δικτύων σε όλα τα παραλίμνια χωριά του Δήμου Λαγκαδά. Επιπλέον, πρόσφατα εγκρίθηκε η μελέτη για το αποχαιρετευτικό σύστημα, το οποίο θα συνδέει τις κοινότητες Ασσύρου, Καβαλαρίου και Λαγινών με τον βιολογικό του Λαγκαδά, της πόλης του Λαγκαδά, για τον οποίο επίσης εγκρίθηκε μελέτη αναβάθμισής του, προκειμένου να μπορεί να δέχεται μεγάλο όγκο λιμάτων από τα χωριά αυτά τα οποία λέμε και βέβαια από την πόλη του Λαγκαδά, καθώς επίσης και βιτία τα οποία θα εκενώνουν στο συγκεκριμένο βιολογικό. Είναι ένα μεγάλο έργο, ναι. Είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν ισχυριζόμαστε ότι το έργο γίνεται. Η μελέτη ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα για την ολοκλήρωση του έργου. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που έχουμε την μελέτη εγκεκριμένη, αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε μέσω ποιου προγράμματος
θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μπορείτε να εκμεταλλευτείτε. Αλλά χωρίς μελέτη δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ακριβώς. Ισχύει, ισχύει. Το νούμερο ένα σε αυτά τα ζητήματα είναι ένα σωστό πλάνο. Είναι, είναι κάτι το οποίο το προσπαθήσαμε πολύ εντατικά και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το παρακολουθούμε προκειμένου σύντομα να φτάσουμε και στην ολοκλήρωση, να μην μείνουμε μόνο στη μελέτη. Μακάρι, θα είμαστε εδώ, Δήμαρχε, να τα πούμε και, ναι. Και σε δεύτερο χρόνο για να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται, γιατί αυτή είναι και η θέση δική μας. Μην νομίζουν οι τηλεθεατές ότι εδώ κάνουμε promotion. Δεν κάνουμε promotion. Εδώ θέλουμε να δείχνουμε τις μελέτες, να το πω έτσι, τα αρχικά στάδια κάποιων έργων, σοβαρότατων έργων, τα οποία πρέπει να γίνουν σε όλους τους Δήμους. Δεν μιλάω τώρα μόνο για το Δήμο Λαγκατά που μιλάμε τον κύριο Ταχματζίδη, αλλά σε δεύτερο χρόνο εννοείται ότι βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε τον έλεγχο αν και πόσο και εφόσον τι έχει γίνει από αυτά που είχατε εξαγγείλει εξ αρχής. Αυτός είναι ο ρόλος μας, Δήμαρχε, και πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Και οι τηλεθεατές. Δεν με θυμώνουν τα μέσα. Ίσα-ίσα που εμείς το είχαμε πει. Παρότι πολλές φορές δέχομαι και άδικη έτσι, κριτική, τουλάχιστον εκεί στην περιοχή της δική μας από κάποια μέσα. Εν τούτοις δεν με θυμώνουν, ίσα-ίσα προσπαθώ να βελτιωθώ. Τα έργα μιλούν μόνο τους, Δήμαρχε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, εμείς λειτουργούμε αθόρυβα, αλλά μεθοδικά. Γι' αυτό και πράγματα τα οποία πήραμε από προηγούμενες διοικήσεις μπορέσαμε να τα φέρουμε στο τέλος τους, δηλαδή να πραγματοποιηθούν. Όπως είπατε για το ειδικό σχολείο, όπως είπατε για το αποχετευτικό, ένα σωρό πράγματα. Όπως είπατε θέμα. Για το γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο, το δεύτερο Λαγκαδά. Το οποίο ξεκινάει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εμείς, αυτό λέγαμε και προεκλογικά, ότι δείχνουμε το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στο κοινό, τόσο ώστε οι άνθρωποι αυτοί να επιλέξουν ποιους εκλεκτούς θα δώσουν το δημαρχιακό θόκο της περιοχής τους. Αλλά σε δεύτερο χρόνο θα καλεστούν εδώ οι ίδιοι άνθρωποι δήμαρχοι, ούτως ώστε να απολογηθούν σε εισαγωγικά και να δείξουν το αποτέλεσμα της θητείας τους. Αυτό είναι το νόημα, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, κύριε Σκηνή. Η αγωνία η δική μου, κύριε Φερέ, και το συνεργατό μου είναι στο τέλος της θητείας για την οποία μας εμπιστεύτηκε ο Δημότης και η Δημότησα του Λαγκαδά, να έχουμε θετικό πρόσημο. Δηλαδή στο τέλος της θητείας να έχουμε να πούμε πράγματα. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να ασχολείται κανείς με τα κοινά. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία, Δημήρχε. Κλείνοντας, θέλω να πάμε τώρα σε μια ιστορία η οποία κρατάει επίσης αρκετά χρόνια. Μιλάω πάλι για το 2009, δηλαδή πλέον είμαστε στα 12 χρόνια από τότε. Αυτό είναι η μετεγκατάσταση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το σημείο το οποίο βρίσκεται, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είδαμε ένα βήμα 7 δημάρχων των δυτικών συνοικιών της πόλης, 7 δημάρχων δυτικά της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επιδιώκουν τη μετεγκατάσταση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στα δυτικά της πόλης και συγκεκριμένα στη Σύνδου. Υπήρχε όμως, προϋπήρχε ένα πλάνο και ένα σχέδιο το οποίο λεγόταν μετεγκατάσταση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε έναν άξονα, σε έναν οδικό άξονα, ο οποίος λέγεται Εγνατία Οδός. Έναν οδικό άξονα ο οποίος συνδέει ουσιαστικά όλη την Ελλάδα με το σημείο κλειδί το οποίο λέγεται Λαγκαδάς, Δήμος Λαγκαδά. Άρα, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, και νομίζω ότι είχε γίνει και μια πρώτη συζήτηση με τον κύριο Καραμαλή το 2009, και μάλιστα από ό,τι διαβάζω στις πληροφορίες μου, και ο ίδιος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητικός βουλευτής, όχι υπουργός, αλλά κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στήριζαν αυτή την πρόταση. Να έρθει δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στο Λαγκαδά. Σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να επικοινωνεί άμεσα και εύκολα, χωρίς να δημιουργηθεί ιδιαίτερος φόρτος οχημάτων στην περιοχή, να μπορεί να έρθει η έκθεση εκεί. Αλλά θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να μου το πείτε εσείς, γιατί το ξέρετε καλύτερα, και να μου πείτε ακριβώς για ποια, τι επιπλέον μπόνους έχει, να το πούμε έτσι, η μετεγκατάσταση σε αυτό το μέρος που λέγεται Μερά. Ναι. Λοιπόν, να διευκρινίσω καταρχάς ότι δεν λειτουργώ προβοκατόρικα απέναντι στην πρόταση του Δημάρχου Δέλτα. Έτσι. Έγινε μία κίνηση από 7 δημάρχους οι οποίοι όλοι ανήκουν στην Μητρόπολη Νεαπόλεως, Σταυροπόλεως, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη του Βαρνάβα, του πολύ δραστήριου Μητροπολίτη και αγαπημένου μου. Αν μου επιτρέπετε, εδώ θα είχαμε δύο πόλους. Θα είχαμε τον κύριο Ιωάννη και θα είχαμε και τον κύριο Μπόληθους, Βαρνάβα. Πραγματικά. Δηλαδή, αν ζούσε ο Μακαριστός, θα είχαμε σύγκρουση. Είναι δεδομένο. Για να χαριτολογήσουμε λίγο, εάν ήμουν πρωθυπουργός, θα επέλεγα υπουργό εσωτερικών
τον Μητροπολίτη Λαγκαδά, τον αποβιώσαντα Μητροπολίτη Λαγκαδά, και Υπουργό Εξωτερικών τον Μητροπολίτη Βαρνάβα. Νομίζω ότι η χώρα θα πήγαινε έτη φωτός μπροστά με αυτούς τους δύο. Και ας με συγχωρέσει ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως Σταυροπόλεως, ο αγαπημένος μου. Λοιπόν, αγαπητός. Ναι, να πω λοιπόν ότι δεν λειτουργώ προβοκατόρικα μετά το αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Δέλτα. Είναι ένα αίτημα το οποίο διατυπώθηκε και στο παρελθόν, το 2009, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, από τους τότε δημάρχους καποδιστριακούς δήμους Λαγκαδά, από τον κύριο Καραγιάννη και από τον Δήμαρχο Μυγδονίες τότε, τον κύριο Γαβότση. Δεν διστάζω να πω τα ονόματα, έτσι, ήταν μια πρωτοβουλία δική τους. Η ιστορία είναι ξεκάθαρη. Ναι, δεν διστάζω να πω τα ονόματα. Η πρωτοβουλία ήταν δική τους και μάλιστα είχαν αναθέσει και σε ένα μελετητικό γραφείο να κάνει μια μελέτη προκειμένου να τονίσουν τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει η περιοχή του Λαγκαδά. Αυτή η μελέτη έμεινε στα συρτάρια, όπως και η μετεγκατάσταση έμεινε στα συρτάρια όλα αυτά τα χρόνια. Ξαφνικά ανέκυψε το αίτημα αυτό του Δημάρχου του Δήμου Δέλτα. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν λειτουργούμε προβοκατόρικα, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, επειδή και εμείς υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του δικού μας Δήμου, λέμε ότι στον Δήμο μας υπάρχει μια έκταση 780 στρεμάτων από κοινού με τον Δήμο Ωραιοκάστρου, τα οποία είναι πάνω στον κόμβο ακριβώς της Εγνατίας, που ενώνουν όλα τα σημεία του ορίζοντα, και γι' αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Επιπλέον είμαστε πολύ κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να πηγαίνει έρχεται με μεγάλη ευκολία, και μία σειρά άλλων πραγμάτων που μας δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν, εγώ δηλώνω παρόν σε αυτό το αίτημα, παρότι έχω ενημερωθεί, έτσι ενημερώνομαι, ότι το έργο της ανάπλασης της έκθεσης προχωράει και είναι στο στάδιο της δημοπράτησης. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, επειδή εγώ πρέπει να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας, γιατί στο τέλος ο Λαγκαδάς δεν μπορεί να είναι μόνο ο σκουπιδότοπος της Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι. Και η ΜΕΑ, η οποία γίνεται, είναι ένα τεράστιο έργο, αλλά και αυτό αφορά σκουπίδια. Ο Δήμος Λαγκαδά δικαιούται πολλά περισσότερα, και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε να προσελκύσουμε κόσμο εκεί, και θα πρέπει και η πολιτεία να το δει αυτό, ότι πρέπει να δημιουργηθούν στο Λαγκαδά και άλλου είδους επενδύσεις, ας πούμε, γιατί γίναμε γνωστοί ως σκουπιδότοπος της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είμαστε αυτό. Είμαστε και πολλά άλλα. Γιατί και αγροτική παραγωγή έχουμε, και ένα σωρό πράγματα έχουμε στο Δήμο Λαγκαδά, για τα οποία θα πρέπει η πολιτεία να ενδιαφερθεί. Να ενδιαφερθεί η πολιτεία, βέβαια. Εμείς σε κάθε ευκαιρία θυμίζουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε και περιμένουμε και τη στήριξη της πολιτείας. Είναι κατανοητό και δεν το συζητάμε, ότι όπου και να είναι η έκθεση, μιλάμε για ένα έργο πνοής. Ένα έργο το οποίο θα φέρει συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο στην περιοχή όσο και στην τοπική οικονομία. Και γι' αυτό καταλαβαίνω ότι και εσείς από την πλευρά σας θέλετε να δώσετε το παρόν σε αυτόν τον αγώνα, σε εισαγωγικά, τον άτυπο αγώνα, ο οποίος συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ του Δήμου Δέλτα, μεταξύ το δικό σας Δήμο, αλλά και τη. Όχι, δεν έχω καμία αντιπαλότητα. Εγώ απλά πρέπει να πω τα του οίκου μου. Ακριβώς. Και είναι λογικό. Και είναι πάρα πολύ λογικό, κύριε Ταχματζίδη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κύριε Ταχματζίδη, Δήμαρχε. Και εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι για τους δημότες σας ό,τι είπαμε ήταν πάρα πολύ σημαντικά, αλλά και για τους υπόλοιπους τηλεθεατές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου φτάνει η φωνή της Euro τηλεόρασης. Δήμαρχε, και πάλι σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ.